Τι κάνετε, όλα καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Έπλεκα τώρα στην καταιγίδα, στον δρόμο. Στα γρήγορα, στα πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να φυλαχτώ, ναι. Είδαμε, σήμερα δώσατε δυναμικό παρόν ως πάμε στις κινητοποιήσεις εναντίον του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Πού ακριβώς διαφωνείτε για να το αντιληφθεί πλήρως και ο κόσμος? Κοιτάξτε, να δώσουμε ένα περίγραμμα. Το πολυνομοσχέδιο είναι ένα σύνολο νομοσχεδίου, ένα σύνολο άρθρων, τα οποία ουσιαστικά προσβλέπουν στο να κατοχυρώσουμε την κατάργηση πλήρως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει με τη δυνατότητα που δίνει σε κάθε διαφορετική ξεχωριστή επιχείρηση ή συλλογικό εργοδότη ενός κλάδου να βγαίνει από την υποχρέωση να εφαρμόζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με διάφορα προσχήματα, εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό της υποχρεωτικότητας και της επιστασιμότητας, είτε γιατί δεν θα δίνει τα χαρτιά του ότι βρίσκεται ή είναι, ας πούμε, στο σύνδεσμο των εργοδοτών στον αντίστοιχο κλάδο, ή θα αξιοποιώντας μία από τις εξαιρέσεις που δίνει ο νόμος, ότι βρίσκεται σε προστατευτική διαδικασία, ότι έχει δυσκολίες στον ανταγωνισμό, ότι δεν έχει ρευστότητα, ότι βρίσκεται σε μια ειδική οικονομική ζώνη. Έχουν πάρει όλα τα μέτρα δηλαδή, με χίλιους δύο τρόπους, να μπορεί ο καθένας να εξαιρέσει τον εαυτό του από την υποχρέωση της εφαρμογής μιας συλλογικής ενέργειας εργασίας. Ακόμα όμως και να περάσει αυτή η υπογραφή, περνάει και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Τσάρος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης προκειμένου, ο οποίος είναι αυτός που θα βάζει την τεχνική σφραγίδα, δηλαδή ποτέ όταν γίνει ο έλεγχος αν μια συλλογική σύμβαση εργασίας και η εφαρμογή της δεν επηρεάζουν τα δεδομένα στην οικονομία ενός κλάδου, την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα κτλ. Δεύτερο. Αυτό επί της ουσίας όμως δεν εφαρμόζεται ήδη, κύριε Σολτίδη. Θα μπορούσε να είναι ο αντίλογος ότι ποιες συλλογικές συμβάσεις τώρα έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα. Δεν λέμε ότι είναι προσθετική κατεύθυνση προς Θεού. Άλλο σας λέω ότι επί της ουσίας όμως δεν είναι μια πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίζουμε χρόνια. Και μήπως πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το φέρουμε τούμπα το πράγμα. Θα το φέρουμε τούμπα γιατί αυτό είναι ένα ολοκληρωτικό στην κυριολεξία πόλεμο που άνοιξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να ξεκαθαρίσει με τα ελάχιστα δικαιώματα. Και βέβαια τα συνδικάτα δεν έχουν, γιατί είναι συνδυασμένο, ξέρετε, με την προσπάθεια να βάλουν στο γύψο τα συνδικάτα να καταργήσουν τις ουσιαστικές συλλογικές διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις, τις αποφάσεις για απεργία με διεκδικητικό πλαίσιο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Και με αυτή την έννοια τα συνδικάτα δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα ή οποιοδήποτε άλλο προσανατολισμό από το να δώσουν τη μάχη μέχρι τέλους για να μαζέψουν πίσω αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Αυτό που λέγατε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ισχύουν σε πάρα πολλούς χώρους, άσχετα τελικά αν αυτές έχουν λάβει τέλος χρονικά. Υπάρχουν καθιερωμένοι μισθοί που προκύπτουν από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε πολλούς χώρους δουλειάς. Δηλαδή, να το δώσουμε ποσοστία, τώρα δεν θα μπορεί να μην είμαστε και εύστοχοι, αλλά υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 30 με 40% που αμείβονται ακόμα με μέσο μισθό, ο οποίος προσδιορίζεται είτε από προηγούμενη σύμβαση που έληξε, είτε από επιχειρησιακές συμβάσεις κτλ. Αυτό θέλουν να το τσακίσουν. Να φτάσουν όλοι να έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να μην εφαρμόζουν καμιά συλλογική σύμβαση εργασίας και βέβαια να θέλουν όλους να τους συμπιέζουν μέχρι το κατώτατο το μισθό. Βέβαια, έχοντας όλα και τα προηγούμενα εργαλεία, έχετε δίκιο, τις επιχειρησιακές συμβάσεις, τις ενώσεις προσώπων, έτσι που έχουν γράψει στην κυριολεξία ολόκληρους κλάδους τα προηγούμενα χρόνια η αξιοποίησή τους από τους εργοδότες και τις φέρνουν όλες αυτές τις μορφές ως ισχύ πάνω από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, αν υπογραφεί κάποια από ένωση προσώπων εκεί ενός αριθμού εργαζομένων που είναι στην πλευρά του εργοδότη σαν μηχανισμός του, αυτό θα έχει ισχύ πάνω από την κλαδική ακόμα και αν αυτή έχει υπογραφεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια, στον κατώτατο μισθό, να σας πω και αυτό, στον κατώτατο μισθό έχουν πάρει όλα τα μέτρα για την διεύρυνση, άγρια διεύρυνση της ελαστικών μορφών εργασίας, της μερικής απασχόλησης, άσχετα αν ουσιαστικά προσπαθούν να προπαγανδίσουν ότι με το 12% αύξηση στο χτύπημα της υπεροριακής απασχόλησης για έναν τετράωρο, ας πούμε, όταν η υπεροριακή απασχόληση των 8ωρο, η 1 ώρα, αμείβεται με το 40% προς αύξηση τον μισθό που υπάρχει ούτως ή άλλως το 8ωρο σε εκείνη την σύμβαση που υπάρχει. Μάλιστα. Άρα, επειδή ξέρουν να γνωρίζουν πολύ καλά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κόλαφο για τους εργαζόμενους και το να δέσουν πιστάνκωνα τα συνδικάτα για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν. Αυτό το πράγμα θα θέλει μεγάλες αντιδράσεις. Οι εργαζόμενοι θα πάρουν τα μέτρα τους, θα ισχυροποιήσουν την οργάνωσή τους και τη δράση τους για να περάσουν στην αντεπίθεση. Και με αυτή τη δύναμη φέρνουν τον νόμο για να δέσουν
ουσιαστικά τα συνδικάτα στο, να τα βάλουν στο κύψο για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν. Καλά, τα συνδικάτα έχουν μπει, τα συνδικάτα πριν και πέρα απ' όλα έχουν μπει στο γύψο από δικές τους πράξεις ή παραλήψεις. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι δεν είναι. Εξαρτάται προσδέθηκαν να προσχημάτιστα πολλά από αυτά σε πολιτικές παρατάξεις, είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά. Και νομίζω ότι αυτό ουδέποτε ήταν εν τέλει υπέρ των εργαζομένων. Πολιτικές παρατάξεις οι οποίες υπερασπίζονται τις εργοδοτικές αξιώσεις και την έχουν κάνει μνημόνια, το έχουν κάνει νόμους, χωρίς να έχουν κανένα φρένο, και υπάρχουν και πολιτικές παρατάξεις, πολιτικοί προσανατολισμοί, πολιτικά κόμματα, αλλά και τέλος πάντων τα μέλη τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που νυχθημερών παλεύουν να εργάσουν το εργοδότη, το συλλογικό εργοδότη σε έναν κλάδο και το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, παίρνοντας φωτιά τον μηχανισμό στις γενικές συνελεύσεις. Με ζωντανή δράση και βέβαια οργανωμένη διεκδίκηση και πολλές φορές πρέπει να κλείσουμε. Άρα έχουμε δύο πόλους, να ξέρετε. Εμείς μιλάμε για τον πόλο ο οποίος συσπηρώνεται, τα σωματεία που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, και θα δώσουν την απάντησή του. Η πρώτη απάντηση, παρά το γεγονός ότι η απεργοσπαστική δράση της συνδικαλιστικής μαφίας στην ΚΕΣΕ προσπάθησε να βάλει φρένο και να σπάσει το απεργιακό μέτωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σολτήρη. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.